Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλή θητεία. Όλα καλά τώρα. Όλα μαζί. Καλή αγωνιστική χρονιά, λοιπόν, καλά. Με υγεία και δύναμη σε όλους για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας και αυτά που ελπίζουμε να καλυτερέψουν για τον τόπο μας και τη ζωή των όλων των συνανθρώπων μας, των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων. Να δώσουμε και συγχαρητήρια, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που είναι τρίτη δύναμη στην περιφέρεια. Με τόσο υψηλό ποσοστό, έτσι. Αυξάνεται πολύ τις δυνάμεις σας. Ναι, τρίτη δύναμη από το 2010 είναι η πρώτη φορά. Κοντά στο 14%. 13,87 λέει, δεν ξέρω αν άλλαξε μετά. Αυτό και σε πολλές περιοχές και δεύτερη δύναμη. Ήσασταν και δεύτερη δύναμη σε πολλούς δήμους, σε πολλές περιοχές. Στον κεντρικό τομέα, στους 8 δήμους του κεντρικού τομέα της Αθήνας, στους 7 δήμους του δυτικού τομέα της Αττικής, ήμασταν δεύτερη δύναμη και αρκετές πρωτιές σε δήμους. Και μην ξεχάσουμε ότι η λαϊκή συσπήρωση πανελλαδικά πήγε πολύ καλά, όχι μόνο στην Αττική, πάνω από 10% συνολικά στις περιφέρειες, με 6 δήμους που για πρώτη φορά αρκετούς από αυτούς είναι στο τιμόνι της διοίκησης. Αναμφισβήτητα υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτηση, το οποίο θέλουμε να δυναμώσει, να εκφραστεί στους αγώνες του επόμενου διαστήματος, σε όλα τα μεγάλα και κρίσιμα που έχουμε μπροστά μας, για τη ζωή. Συνεχίζεται και έχει τις δικές της δυσκολίες και η κυβερνητική πολιτική είναι ασταμάτητη. Βλέπετε τι γίνεται μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ και είναι ένα ηλεκτροσόκ ή πολύ περισσότερο τα μεγάλα θέματα δεν που είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι καλή βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Είναι καλή βόλτα. Ρευματοποίηση της παιδείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έρχονται. Τα νομοσχέδια, σήμερα υπάρχει νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Από μακριά θα διαμορφώνεται ένα αποτέλεσμα και εμείς το λέμε ευθέως και με κίνδυνο αλλίωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αντιδραστικά νομοσχέδια. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Καταρχήν δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Και δεύτερον, ο λόγος που έρχεται δεν είναι για να αντιμετωπιστεί η αποχή. Δηλαδή, όταν δίνει το δικαίωμα από το σπίτι, χωρίς καν τη φυσική παρουσία, σε ένα εκλογικό τμήμα να ψηφίζει και μάλιστα και με διάκριση των πολιτών, δημιουργούνται πάρα πολύ σοβαροί κίνδυνοι και δεν μας πείθηκε η διεθνή εμπειρία που υπάρχει στην Ιταλία, στη Γαλλία, που παρότι υπάρχουν και εκεί οι δικλείδες ασφαλείας, βλέπετε καταγγελίες, ακύρωση αποτελεσμάτων. Στις ΗΠΑ νομίζω ότι ψηφίζουν κιόλας πολύ πιο πριν από ότι. Ναι, και βλέπετε τι γίνεται. Αυτά σε σημεία ο ένας να μπουκάρει μετά τον άλλο στο Καπιτόλιο. Καλά, αυτά έχουν και άστιγα. Τα λένε ότι τώρα σταματάμε να μετράμε. Ό,τι μετρήσαμε. Άλλα συστήματα αυτά είναι. Και με άλλες μέρες των εκλογών, άνοιξε η υπουργός, η κυρία Κεραμέρο, σε ένα τέτοιο θέμα και ακόμα και για διαφορετικές ημερομηνίες. Επικίνδυνα πράγματα, λέμε εμείς. Δεν είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πολιτική ζωή του τόπου, ούτε αντιμετωπίζεται έτσι η αποχή. Το αστικό πολιτικό σύστημα και ο τρόπος που συμπεριφέρεται, η πολιτική που εφαρμόζει, είναι αυτό που έχει διώξει τους ιδιαίτερα και τους νέους ανθρώπους, αλλά και η καλλιεργούμενη γενικότερα αποχή από τα κοινά, από τα πράγματα, από τον αγώνα, εκφράζεται και σε αυτό το. Πάντως, εδώ ενθαρρύνεται η αποχή των βουλευτών. Για άλλα θέματα. Για άλλα θέματα. Για συγκεκριμένα θέματα. Αυτή η εποχή ευνόησε κάπως την λαϊκή συσπήρωση στις αυτοδιοικητικές εκλογές από την άποψη ότι εσείς πήγατε και ψηφίσατε. Και στις εθνικές, έτσι. Γιατί είχαμε τις εθνικές. Άρα μεγάλωσε το ποσοστό. Ναι, η λαϊκή συσπήρωση και κατ' επέκταση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό το λέμε γιατί υπάρχει μια κοινότητα, στο πούμε έτσι, συμπεριφοράς, έχει αύξηση σε απόλυτο αριθμό πάνω από 100.000 ψήφους. Δηλαδή δεν είναι επειδή υπήρξε αποχή, ανέβηκε το ποσοστό. Έπαιξαν και τα δύο ρόλο. Υπάρχει πραγματικά μια αύξηση συμμετοχής στα ψηφοδέλτια που στήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις κάλπες, τις βουλευτικές, τις δημοτικές. Κατά συνέπεια, αφού οι υπόλοιποι δεν πήγαν να ψηφίσουν και μεγάλωσε η αποχή. Έχει παίξει και αυτό ρόλο στο να ανέβει. Στο ποσοστό βέβαια έπαιξε ρόλο. Ναι. Αλλά υπάρχει μια αισθητή, σοβαρή, ανδιαφυσβήτητη μετατόπιση εκλογική και εμπιστοσύνη στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και το οποίο εκφράζεται μαζί με τις κάλπες, ας το πούμε έτσι, των εθνικών ή δημοτικών εκλογών. Για κάποιον παρατηρητή που βλέπει τα κοινά στο σύνολό τους, εκφράζεται και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, εκφράζεται στα συνδικάτα. Εκφράζεται στα σωματεία δηλαδή, εκφράζεται στους συλλόγους των εκπαιδευτικών, των γιατρών, των υγειονομικών γενικότερα, εκφράζεται στα εργατικά σωματεία σε πολύ δύσκολους χώρους. Δεν είναι δηλαδή μια συγκυριακή επιλογή αυτή που γίνεται. Το θέμα είναι να διαμορφωθεί και ένα αγωνιστικό, ταξικό, ριζοσπαστικό ρεύμα
Και αν... για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που ζούμε και μας βασανίζει. Και είναι και ένα θέμα αν θα παγιωθεί αυτή η άνοδος. Και να αυξηθεί. Μπροστά, οπότε... Έχουν, ναι, οπότε δεν αργούν οι επόμενες. Όχι βέβαια. Είναι ναι, κοντά έχουμε μπροστά μας οι επόμενες. Ασφαλώς. Για να κλείσουμε τον κύκλο των εκλογών, γιατί είχαν ανοίξει πολλές. Κατά συνέπεια λέτε ότι αυτό που έγινε στην αυτοδιοίκηση μπορεί να φανεί στις ευρωεκλογές πολύ περισσότερο, κύριε Πρωτούλη, πριν πάμε στα της περιφέρειας. Ναι, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι θέλουμε να εκφραστεί πριν τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι τον Ιούνιο, στις μεγάλες μάχες που είναι μπροστά μας. Πρέπει να εκφραστεί πρώτα και κύρια στο να μπουν εμπόδια στους δρόμους. Πρέπει να εκφραστεί στο να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είδατε, περιγράψαμε λίγο πριν πόσα νομοσχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτά δεν μπορούν να περνάνε στα κρυφά, δεν μπορούν να περνάνε χωρίς συζήτηση. Δεν μπορούν να μην προβληματίζουν την κοινή γνώμη ότι θα ξεκινήσει, αν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να μπαίνει το παιδί μας στο πανεπιστήμιο, όχι επειδή θα γράψει καλά, αλλά επειδή θα έχει γεμάτο πορτοφόλι η οικογένειά του. Δεν μπορεί να μην προβληματίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, ένας επιπλέον πολύ μεγάλος ταξικός φραγμός. Ενώ μας προβλημάτισε τόσο πολύ να μην μπαίνουν οι κουμπούρες, ας πούμε. Ναι, θυμάστε τι ολόκληρη φασαρία έχει γίνει με την περίφημη βάση του 10 κτλ. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε βάση ούτε τίποτα. Τι πορτοφόλι έχεις. Έχεις 120 χιλιάρικα στην τσέπη. Αν έχεις 120 χιλιάρικα στην τράπεζα, θα πας στο παιδί σου να σπουδάσει ιατρική. Αν δεν έχεις, δεν θα πας. Οπότε, αντίστοιχο στόχο και τη λαϊκή συσπήρωση, κύριε Πρωτούλη, είναι να μπουν εμπόδια στην πολιτική που θα εφαρμόσει η νέα περιφερειακή αρχή. Και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι από τι απελθούσα. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν συνεκάτοχοι. Βλέπετε ότι η ίδια πολιτική εκφράζεται και στις περιφέρειες. Τα μεγάλα θέματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια Αττικής, αλλά και όλες οι περιφέρειες, δεν είναι πολύ μεγάλη, πολύ μακριά καταστροφή που ζήσαμε όλοι στη Θεσσαλία. Και κανένας δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες εικόνες. Μπροστά μας είναι οι κακοκαιρίες, μπροστά μας είναι τα φυσικά φαινόμενα. Βλέπετε, οι επιστήμονες άλλοι προειδοποιούν για χιονιά που θα έρθει. Άλλοι ανησυχούν για το σεισμό που γίνεται. Και εδώ πέρα. Κάθε φορά που μας λένε ότι θα βρέξει, τρέμουμε. Βέβαια, τρέμει όλος ο κόσμος. Τρέμει όλος ο κόσμος. Αυτοί όμως που δεν τρέμουν και τρίβουν τα χέρια τους είναι οι εργολάβοι. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και βλέπετε ότι δεν παίρνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά τα μεγάλα λόγια που υπόθηκαν προεκλογικά για να εφαρπάξουν και την ψήφο των πολιτών. Ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμόμαστε όλοι τον Περιφερειάρχη Αττικής σήμερα, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος είχε βγει προεκλογικά και με αυτό το σύνθημα εκλέχτηκε. Ότι σε 20 μήνες θα λύσει το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής ή θα το δρομολογήσει. Πόσοι έχουν μείνει μήνες? Από το είπε. Λοιπόν, 20 μήνες. Και βλέπουμε σήμερα ότι γίνεται μια συζήτηση και την παρακολουθούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που παρέλαβε από την ίδια παράταξη. Από την κυβερνητική παράταξη με άλλο πολιτικό πρόσωπο που είχε βάλει τον κύριο Πατούλη. Παρέλαβε τώρα. Και άλλο όνομα. Άλλο σήμα. Σύμφωνοι, όμως είναι η κυβερνητική παράταξη. Όλοι είχαμε δει τον κύριο Χαρδαλιά από το Μέγαρο Μαξίμου ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Κυβερνητική παράταξη μία, συνέχεια την ίδια κυβέρνηση έχουμε, κυβερνητική παράταξη και σημερινή. Και μάλιστα ακούσαμε στο τελευταίο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο που έγινε, στο τελευταίο χρονικά που παρακολουθήσαμε όλοι, ότι 193 έργα θα απενταχθούν. Αυτό δεν ήταν και το πιο ανησυχητικό νομίζω που έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Βέβαια, το είχαμε καταλάβει και από αυτό που λέγει προεκλογικά ο κ. Χαρδαλιάς ότι κάτι δεν πάει καλά με τα χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί για την περιφέρεια. Τώρα όμως φαίνεται ότι αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει θέμα στην περιφέρεια όσον αφορά τα έργα που θα είναι και η πρώτη κουβέντα που θα γίνει, έτσι, η πρώτη σοβαρή κουβέντα. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η συζήτηση και το ζήτημα είναι ο προσανατολισμός των έργων. Δηλαδή και εμείς δεν έχουμε καμία διαφωνία. Έργα τα οποία είχαν να κάνουν με αστικές αναπλάσεις, με εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, με τις απαιτήσεις των tour operators, των μεγαλοξενοδόχων, άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τέτοιου είδους έργα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, βιτρίνας, να απενταχθούν. Αυτό που βλέπουμε όμως και φοβόμαστε πάρα πολύ, είναι ότι αυτά που θα απενταχθούν είναι τα αναγκαία έργα, τα οποία απαιτούν γενναία χρηματοδότηση, απαιτούν κυβερνητικές αποφάσεις, απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις για να ολοκληρωθούν. Και για να είμαστε πιο σαφείς, τέτοια έργα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Θα πενταχθούν αντιπλημμυρικά έργα και ποια από αυτά θα πενταχθούν? Θα πενταχθούν έργα που έχουν να κάνουν με τον αντισεισμικό έλεγχο των σχολείων, των νοσοκομείων, συνολικά τη θωράκιση τη Αττικής από ένα τέτοιο δεχόμενο. Θα πενταχθούν έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπλαση περιοχών για την προστασία από καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα έργα που πρέπει να γίνουν στις όχθες
ή και στον ίδιο τον Κηφισό. Mm-hmm. Που έχουμε καταγγείλει ότι παροχετεύει το 70% των υδάτων και βλέπετε πόσο καιρό μετά τις εκλογές που έγινε μια κάποια συζήτηση για το θέμα έχει ξεχαστεί, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Για την αντιπυρική προστασία, έργα για τον καθαρισμό των ρεμάτων, για τον καθαρισμό των δασών, για την στελέχωση των υπηρεσιών, τέτοιου είδους έργα. Φοβόμαστε. Δεν έχει γίνει συγκεκριμένο κάτι. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει συγκεκριμένο, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι έργα που έχουν επιλέξει οι επιχειρηματίες για να επενδύσουν, ιδιαίτερα η καινούργια φουρνιά των επιχειρηματιών, των πράσινων επενδυτών, αυτά δεν απεντάσσονται. Ίσα-ίσα που εντάσσονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως θυμάστε, ο περίφημος αυτός πράσινος ποδηλατόδρομος που θα ξεκινούσε από την Καλυθέα και θα φτάνει στη Βούλα, αυτό το έργο που είχε προϋπολογιστεί από την Περιφέρεια Αττικής δεν επεντάχθηκε, αλλά εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ήταν επιλέξιμο έργο για να το εντάξουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα. Όλο το παραλιακό μέτωπο μαζί. Βέβαια, και αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για το παραλιακό μέτωπο, έχουμε συγκεκριμένα έργα όπως είναι το αντιπλημμυρικό της οδού Κανάρη στον Άλυμο, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει παρατηθεί το έργο, έχει υπογραφεί η σύμβαση, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ. Oh. Αυτό θα πενταχθεί. Ή η αντιπλημμυρική μελέτη της Δυτικής Αθήνας. Προϋπολογισμός 4.469.000. Μια πολύ αναγκαία μελέτη. Μια κρίσιμη μελέτη για την προστασία ολόκληρης Δυτικής Αθήνας. Η σύμβαση υπογράφτηκε το 2018, έκτοτε αγνοείται. Ή εδώ στο βόρειο τομέα που βρισκόμαστε. Όπου τον Ιούλιο, θυμάστε, το 2018 ένα ολόκληρο πάρκινγκ μετατράπηκε σε πισίνα, ναι. Το ρέμα Σαπφού στο περιβόητο, ναι, δεν έχει παρατηθεί ποτέ, μόνο διαρκώς αυξάνεται ο προϋπολογισμός του, από 10 εκατομμύρια είχε εκτεναχθεί στα 24 και το έργο αγνοείται. Μπορούμε να πούμε δεκάδες τέτοια έργα, είπαμε επιλεκτικά από κάποιο από τους τομείς που υπάρχουν ορισμένα τέτοια έργα, ή το πιο σοβαρό για τον Πειραιά, που ήταν η κατασκευή του δικτύου ομβρίων στους δήμους Κορυδαλού και Νίκαιας, mm-hmm. προϋπολογισμού 18.600.000, κρίσιμο έργο για τις περιοχές, δημοπρατήθηκε το 2020, από τότε το έργο αγνοείται. Μάλιστα να θυμίσω ότι δήμαρχος στην περιοχή της Νίκαιας και του Ρέντι ήταν ο σημερινός επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ιωακιμίδης. Το έργο αγνοείται, που ήταν έργο φυσικά της Περιφέρειας, όπου είχαν ενημερωθεί φυσικά και οι δήμοι για τις μελέτες κτλ. Από αυτά τα έργα και άλλα που μπορούμε να πούμε εδώ και ο χρόνος να είναι ατελείωτος. Υπάρχουν και έργα που δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου. Οπότε φοβάστε ότι μπορεί να πενταχθούν και τέτοια έργα ουσίας, έτσι, σαν αυτά που αναφέρατε. Στην ουσία θα πενταχθούν αρκετά από αυτά τα έργα. Αυτά σας είπαμε αναλυτικά στοιχεία, ότι αυτά θεωρούνται έργα που δεν έχουν μελέτες. Mm-hmm. Αυτά θεωρούνται έργα που δεν είναι όρημα. Λοιπόν, ποιος θα το οριμάσει, ποιος θα φτιάξει τις μελέτες. Εδώ είναι το θέμα του προσανατολισμού. Προσανατολισμός είναι. Άρα, λέτε, ποιος θα πρέπει να πάμε με το ποιοι δεν έχουν μελέτες, αλλά ποια είναι αυτά που χρειάζονται και ποια είναι αναγκαία. Πρέπει να πάμε με την λογική, ποια είναι αναγκαία έργα. Πιθανότητα να είναι όλα αναγκαία. Αλλά ασφαλώς. Ποια είναι αυτά που υπάρχει προτεραιότητα. Έχει η ίδια η ζωή επιδείξει, η ίδια η ζωή μας έχει δείξει ότι τα αναγκαία έργα είναι αυτά που αφορούν σήμερα, τώρα, από χθες έπρεπε να έχουν γίνει. Τα έργα προστασίας της ζωής και των λαϊκών περιουσιών από φυσικά φαινόμενα, τα έργα που απαιτούν χρηματοδότηση για τη στελέχωση των αναγκαίων υπηρεσιών. Ένα σημερινό παράδειγμα, το οποίο αποκαλύφθηκε και από την εφημερίδα μας, το Ριζοσπάστη. Mm-hmm. Η Διεύθυνση των Τεχνικών Έργων της Δυτικής Αττικής καλέστηκε από την πολιτική προστασία να ετοιμαστεί για το χιονιά. Mm-hmm. Βλέπουμε όλες τις τηλεοράσεις και διάφορες ευχές της που γίνονται και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και συναντήσεις για την ετοιμότητα. Λοιπόν, λέει η Διεύθυνση των Τεχνικών Έργων, στέλνει έγγραφο και λέει για την ετοιμότητα. Εμείς, λέει, δεν διαθέτουμε ούτε ένα γερανοφόρο όχημα για την περίπτωση που χρειαστεί να απομακρύνουμε ακινητοποιημένα οχήματα. Λέει επίσης, δεν διαθέτει ούτε ένα εκχιονιστικό. Μάλιστα, ένα που διέθεται το έχει παραχωρήσει ένα από τους δήμους. Και συνολικά σε λειτουργία βρίσκονται 4 σχετικά με την αντιμετώπιση του χιονιά οχήματα. Με το ένα από αυτά, μιλάμε για τις αλατιέρες, έτσι, mm-hmm. για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε,
να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν υπάρχει φορτηγό για τη μετακίνησή του. Και επιπρόσθετα, όλη η υπηρεσία βρίσκεται σε αδυναμία λειτουργίας, αφού πλέον λειτουργεί με προσωπικό, ακούστε το αυτό, λιγότερο του 25% του προβλεπόμενου από τον εγκεκριμένο οργανισμό της περιφέρειας. Όχι με βάση τις ανάγκες, ολόκληρη κουβέντα γίνεται ότι ζούμε σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, δηλαδή αυξημένες ανάγκες για τέτοιου είδους ζητήματα και αντιμετώπιση. Φαινομένο λέμε για τον εγκεκριμένο οργανισμό που υπήρχε μια φορά και ένα καιρό. Σε κανονικότητα. Ναι, λιγότερο από το 25%. Και συνολικά η περιφέρεια Αττικής, εμείς πρέπει να προσθέσουμε, για να γνωρίζουν, δεν διαθέτει κανένα εκχιονιστικό μηχάνημα παρά μόνο 7 φορτηγά άνω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με τον πρώτο χιονιά, αυτό που υπολογίζουν ότι θα έρθει μετεωρολόγοι το επόμενο Σαββατοκύριακο ή κάποια από τις επόμενες μέρες, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά ακόμα. Λοιπόν, οι εργολάβοι θα κάνουν απάρτη εκατομμυρίων. Ό,τι έγινε το καλοκαίρι έγινε με τα αντιπυρικά. Τα αντιπυρικά, αλλά και επειδή μιλάμε για το χιονιά, το 2020 6,5 εκατομμύρια δόθηκε σε εργολάβους και δόθηκε, θυμάστε όλοι, για να εγκλωβιστούν χιλιάδες αυτοκίνητα στην Αττική Οδό ή και σε άλλους μεγάλους οδικούς άξονες. Χιόνισε μεσημέρι, κύριε Πρωτολή. Είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή μιλάμε για τις προτεραιότητες των έργων, τις προτεραιότητες της χρηματοδότησης, τις προτεραιότητες των προϋπολογισμών στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και στις άλλες δυνάμεις που έχουν περάσει από ευθύνες διοίκησης και συμμερίζονται αυτή την πολιτική της περιβόητης ανάπτυξης των καπιταλιστικών κερδών, της ανάπτυξης των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή της λογικής κόστους-οφέλους, ό,τι αφορά τις ανάγκες του λαού είναι κόστος και ό,τι υπάρχει όφελος πρέπει να είναι όφελος για κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, επειδή συμφωνούν με αυτήν την κατάσταση, εμείς δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αυτή η αναμόρφωση και αυτή η συζήτηση που γίνεται για τροποποίηση του προϋπολογισμού, απένταξη, ένταξη έργων, ότι θα έχει φιλολαϊκό πρόσημο, ότι θα έχει πρόσημο προστασίας του λαού μας και εξυπηρέτησης των κρίσιμων αναγκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για να μην πιέσουμε άλλα μεγάλα ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με τα σχολεία, όπως έχουν να κάνουν με την υγεία, να κάνουμε τη διακοπή, με τα κέντρα μας, υγείας και όλα αυτά. Και θα τα πιάσουμε όμως μετά, κύριε. Ασφαλώς. Πάμε και στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον επικεφαλή της παράταξης της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος αντιπολίτευσης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, κεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, για να δούμε. Είπαμε πολλά για τα έργα, τα οποία φαίνεται, αυτό που μας ανησύχησε όλους, φαντάζομαι περισσότερο εσάς, ήταν η δημόσια τοποθέτηση του κύριου Χαρδαλιά από χτες, ότι πάνε πολλά από αυτά για απένταξη. Εξήγησε γιατί. Γιατί αυτά έχουν υπογραφεί με τον ένα ή τον άλλο. Μπορεί να μην υπάρχουν μελέτες. Γιατί. Είναι αυτός ο λόγος ή δεν υπάρχει, οικονομικό πρόβλημα, είπε κάτι ο κύριος Χαρδαλιάς. Ναι, η επίσημη εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Δηλαδή, πρακτικά αυτό τι σημαίνει, αν καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι, ότι δεν έχουν οριμάσει αυτά τα έργα, δεν υπήρχε μια υποδομή από πριν για αυτά τα έργα. Δηλαδή, πρακτικά, για να καταλαβαίνομαστε, ότι έγινε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι δημοσίων σχέσεων ανάμεσα στην περιφέρεια και στους δημάρχους. Πρέπει να δούμε και αυτά τα έργα για να δούμε. Αν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Ναι, ενώ ψυχολογών ότι θα φτιαχτεί εκείνο το άλλο από τα έργα και πρακτικά αυτό σήμαινε ότι κοροϊδεύαν τον κόσμο, για να καταλαβαίνομαστε. Και πλέον αυτά ήρθε η ώρα να πενταχθούν, γιατί δεν έχουν γίνει ούτε τεχνικές μελέτες, ούτε έχουν δημοκρατηθεί, ούτε έχουν εξασφαλιστεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πληρωθούν αυτά τα έργα. Πέραγε τακτική, αυτό πρέπει να το πούμε, που ακολουθούσαν οι περιφερειακές αρχές, είναι ότι επιδίωκαν ορισμένα από αυτά τα κρίσιμα έργα που απαιτούν γενναία χρηματοδότηση να τα εντάξουν στα περιβόητα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και επειδή έχουμε ευρωεκλογίες μπροστά, πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αττικής ότι τα κρίσιμα και τα μεγάλα έργα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί επιλέξιμα. Επειδή υπάρχει και μια ολόκληρη λογική ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρέχει λεφτά, ότι υπάρχουν κάποια λεφτόδεντρα και έρχονται αυτά τα λεφτά εδώ και δεν τα διαχειρίζεται καλά ο Α ή ο Β. Αυτά τα χρήματα. Παγκοσμίω δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το τι έργα θα κάνει. Έτσι, μπράβο. Αυτά δηλαδή, τα έργα τα έχει δώσει παλιότερα. Εμείς δεν τα συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επιχειρηματικούς ομίλους. Χρηματοδοτεί κλάδους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικοί όμιλοι με προσδοκόμενο κέρδος. Όπως τα έργα οδοπίας που βλέπουμε και χρηματοδοτούνται. Χρηματοδοτούνται και αυτά που συζητήσαμε και πριν. Ναι, δηλαδή η πράσινη ανάπτυξη περιβόητη. Δηλαδή όταν ανοίγει ένα πεδίο κερδοφορίας και εκτιμάει ότι συνολικά η επιχειρηματική όμιλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι μια ένωση των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, των μηχανών. Αυτή είναι η ένωση, δεν είναι η ένωση των λαών.
Λοιπόν, η ένωση των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων, όπως λέει το ΚΚΕ, είναι αυτή η ένωση. Και όταν εκτιμώνουν ότι ένας κλάδος έχει κερδοφορία, χρηματοδοτούν να ανοίξει αυτό το πεδίο κερδοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές, πόλεις ή και χώρες. Έτσι, καταρτίζονται τα περιβόητα ευρωπαϊκά προγράμματα και έρχονται και εδώ. Δεν έρχονται για να λυθούν ούτε οι ανάγκες μας να προστατευτούμε από το χιόνι, από την πλημμύρα, από τη φωτιά, ούτε οι ανάγκες μας για να προστατευτούμε από το σεισμό, τα σχολεία μας, να φτιάξουμε την υγεία μας. Δεν γίνονται γι' αυτό. Γίνονται για να κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες και βλέπετε ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται έχουν αυτή την ταυτότητα. Η τρίτη φάση του παραλιακού έχει ενταχθεί ή θα το χάσουμε γι' αυτό? Εντάξει, αυτό επειδή είναι ένα έργο, έργο που ωφελεί τους tour operators, όπως είπαμε, και την ανάπτυξη του τουρισμού, αυτό είναι ένα έργο που θα βρούνε χρηματοδότηση. Θα βρούνε. Αλλά για την πίσω αυλή όλης της Αττικής, που είναι ο δυτικός τομέας, αφού δυτική Αττική. Πίσω αυλή, θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Βέβαια. Ναι, ναι, πίσω αυλή, πάμε στη διαχείριση των υπάρχουν. Για το Ταμείο της Περιφέρειας γνωρίζετε ποιο είναι? Δηλαδή, έχετε γνώση και από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, αλλά και τώρα, τι λεφτά υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής? Ναι, προφανώς το έχετε ρωτήσει και εσείς. Ναι, ναι, ασφαλώς. Δεν είμαστε μες στο Ταμείο. Α, λεφτά υπάρχουν. Τι ερώτηση να την μου κάνεις? Υπάρχει μια αντιπαράθεση για το θέμα ότι τα αποθεματικά που υπήρχαν, δηλαδή που είχε αφήσει η πρώτη Περιφερειακή Αρχή, περίπου 400 εκατομμύρια. Του κ. Γουρού. Που η κυρία Δούρου, θυμάστε, έλεγε ότι είναι πλεώνασμα απραξίας. Αυτά. Μετά το πλεώνασμα απραξίας μειώθηκε, αλλά δόθηκε και στον επόμενο αυτό το πλεώνασμα περίπου στα 300 με 350 αυτό θυμόμαστε, εκατομμύρια. Ένα λοιπόν, αυτά τα 350 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει αυτό το αποθεματικό. Επίσημα αυτό που είδαμε στον προϋπολογισμό είναι το αποθεματικό δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια που υπάρχουν, με ορισμένες αλχημίες που γίνανε το φτάνουν και στα 180 το αποθεματικό. Αλλά το θέμα είναι πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Που έχουν πάει και το κυριότερο, αυτά που μένουν και με αυτά που έρχονται, που σκέφτονται να τα δώσουν. Αυτό είναι το κύριο και το μεγάλο θέμα. Γιατί δεν πρέπει να παρασυρθούμε, ενώ μπορεί να υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, εμείς δεν τα αποκλείουμε και είμαστε οι πρώτοι που τα καταγγέλνουμε, δηλαδή ζητήματα διαφάνειας, κακοδιαχείρισης. Αλλά συνήθως μια τέτοια συζήτηση είναι αποπροσανατολιστική για την πολιτική που εφαρμόζεται και αυτή που εξηγούμε. Αρκετή ώρα τώρα που είμαστε στη φιλοξενή εκπομπή σας. Μία άλλη δέσμευση του Νίκου του Χαρδαλιά, του νέου Περιφερειάρχη, έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είπατε για 20 μήνες, είπε μάλλον ο κ. Χαρδαλιάς, 20 μήνες για την αντιπλημμυρική οθόνη. Είπε 36 μήνες, 3 χρόνια για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που όσο είναι η εκπομπή είναι από το 98, είμαστε. 26 χρόνια. 26 χρόνια ήταν ο περιφερειακός σχεδιασμός τότε της Βάσωσης Παπανδρέα. Τρεις περιφερειακοί σχεδιασμοί δεν έχουν απορριμμάτων. Μπορεί ότι δεν έγινε σε 26 χρόνια να γίνει σε 36 μήνες. Και τι θα γίνει? Ναι, ανάλογα τι θα γίνει. Και τι θα γίνει. Και τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ναι. Αν είναι να περάσει αυτό που όλοι αντιπαλεύουμε και κανένας νοήμων άνθρωπος και κανένας άνθρωπος που στοιχειωδώς έχει ασχοληθεί με το θέμα δεν θέλει να σκέφτεται, δηλαδή να αρχίσουμε να καίμε απορρίμματα σε ιδιωτικά εργοστάσια, μεγαθύρια κοινοπραξίας πολυεθνικών, οι οποίοι θα παράγουν ενέργεια και θα το πληρώνουμε πανάκριβα με τον καρκίνο που θα εισπνέουμε και με το ρεύμα που θα πληρώνουμε. Τώρα τελευταία που λένε ότι δεν είναι καν και τόσο κακό στο περιβάλλον, είναι καλά να τα καίνουν. Εντάξει, υπάρχουν και μελέτες που λένε κάνουν καλό στα νεφρά. Ναι. Και το τσιγάρο κάνει καλό. Ότι βγάζουν καθαρό νεράκι λέγεται για να το πίνουμε. Ναι. Εμείς πρέπει να δούμε όμως την πραγματικότητα που υπάρχει. Δεν υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι δεν αφήνουν τέτοιου είδους εργοστάσια περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή ότι δεν έχουν πολύ βαριές επιπτώσεις, αλλά το κυριότερο. Η απλή λογική λέει ότι η καύση είναι καύση. Δηλαδή θα βγάλει διοξείδιο του άνθρακα. Και το πρώτο πράγμα που θα κάψει, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, είναι την ανακύκλωση. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να θεωρήσουμε προοδευτικό πράγμα ή να υπερασπιστούμε τον παραλογισμό, να παράγουμε απορρίμματα σε όλο ένα και μεγαλύτερα μεγέθη. Αυτά τα απορρίμματα να τα μετατρέπουμε σε απορρίμματα, να τα καίμε και να ξαναπαράγουμε ενέργεια που θα ξαναξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος και για όλο αυτόν τον παραλογισμό οι πολίτες να πληρώνουν, να πληρώνουν δυσβάσταχτα με την αύξηση των δημοτικών τελών, με την χρησιμοποίηση και τις υπηρεσίες των ιδιωτικοποιημένων εταιριών που θα διαχειρίζονται τα απορρίμματα και κατόπιν και με το πανάκριβο ρεύμα που ήδη πληρώνουμε από αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό τον παραλογισμό πληρώνουν οι πολίτες. Έχουμε και το τέλος ταφής τώρα που μπήκε. Και θα πρέπει να το πληρώσουν τώρα. Και ενώ θυμάστε ότι. Όχι, θυμάστε και τα παιδιά μας στα σχολεία μαθαίνουν
για τους μπλε, τους πράσινους, τους κίτρινους, τους καφέ κάδους και για την αξία της ανακύκλωσης, δηλαδή της ουσιαστικής ανάκτησης υλικών για να μην καταστρέφονται οι φυσικοί πόροι, για να μην καταστρέφεται και η ανθρώπινη δύναμη που ξοδεύεται για την, για την παραγωγή των προϊόντων και κατά συνέπεια βρίσκεται και μέσα στα απορρίμματα ξοδεμένη μια τέτοια ανθρώπινη δύναμη. Λοιπόν, για να υπάρχει όχι μόνο προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μια πιο ανθρώπινη ζωή. Αν υπάρχει τέτοιο σκεπτικό, ναι, βέβαια μπορεί να γίνει και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα πάρτι εκατομμυρίων που θα συνεχιστεί. Το πολύ κρίσιμο. Και με μεγάλα καταστροφικά αποτελέσματα για το λαό της Αττικής και όχι μόνο. Μέχρι τώρα, το πολύ κρίσιμο για το αν θα εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός ή όχι δεν ήταν τι θα γίνει, αλλά πού θα γίνει. Στο πού κολλάμε. Πολύ συχνά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή το πρώτο περιφερειακό συμβούλιο, πρέπει να το γνωρίζετε, θα γίνει στον Ασπρόπυργο. Θα γίνει στο τέλος του μήνα. 31 Γενάρη στον Ασπρόπυργο. Αυτό που υπάρχει και έχει παραδοθεί σαν σκυτάλι από τον ένα στον άλλον, αυτό είναι μια ιδιότυπη σκυταλοδρομία στην περιφέρεια Αττικής. Ο ένας μετά τον άλλον, πριν ακόμα αναλάβουν τα καθήκοντά τους, παραδίδει σαν σκυτάλι τη χωματερή. Στη σκυταλοδρομία υπάρχει η γνωστή σκυτάλη, εδώ υπάρχει η χωματερή. Δηλαδή φεύγει ο κύριος Γούρος, παραδίδει στην κυρία Δούρου. Φεύγει η κυρία Δούρου, πριν αναλάβει ο κύριος Πατούλης, του παραδίδει τη χωματερή. Φεύγει ο κύριος Πατούλης, παραδίδει τη χωματερή στον κύριο Χαρδαλιά, η οποία επεκτείνεται. Με χωρητικότητα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας. Ξεκίνησε από τα αναγκαιότητα, κοντεύει να φτάσει στα δεδομένα σπρώπια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα αρχίζει και καταλαμβάνει και το τμήμα εκείνο της παλιάς χωματερής των Άνω Λιωσίων, το οποίο είχε σταματήσει και είχε αποδοθεί, υποτίθεται. Για να γίνει πάρκο. Για να γίνει πάρκο και μάλιστα είχε, ας το πούμε έτσι, αποκατασταθεί κιόλας, όπως λέγανε περιβαλλοντολιτικά, και είχαν πάει και είχαν κόψει και κορδέλες πάνω. Σωστά. Στην αποκατασταμένη τέτοια περιοχή. Λοιπόν, ακόμα και από αυτό το κομμάτι παίρνουν για να ανοίξουν μια νέα χωματερή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και μαζί με αυτό υπάρχουν και άλλες πολύ σοβαρές πλευρές που ταλανίζουν αυτό που λέμε την πίσω αυλή και πρέπει να δοθούν λύσεις. Η αντιπρόταση ποια είναι, κύριε Πρωτούλη? Η αντιπρόταση είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταρχήν ένας εθνικός σχεδιασμός. Δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά στενά μία πόλη. Εδώ είμαστε με τα επίσημα στοιχεία, κατοικούμε σε λιγότερο από το 3% του ελληνικού εδάφους, κατοικούμε το 40-45% του πληθυσμού. Εδώ πρέπει να υπάρξει κατά συνέπεια ένας εθνικός σχεδιασμός. Ένας εθνικός σχεδιασμός που πρέπει να βγάλει από τη μέση το επιχειρηματικό κέρδος. Μιλάμε για το υπαριθμόν ένα θέμα δημόσιας υγείας. Όπως είδαμε και μέσα στην πανδημία, σε τέτοια ζητήματα δεν χωρά επιχειρηματικό κέρδος. Πρέπει να φύγουν οι ιδιώτες από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να διαμορφωθεί ένας ενίος φορέας της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλα του τα στάδια. Σε όλη την Ελλάδα, λέτε? Σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα στάδια. Ιδιαίτερα εκεί που κατοικεί το 40% του λιγανοπεδίου, ας ξεκινήσουμε από την Αττική. Από την Αττική πρέπει να υπάρξει ένας ενίος κρατικός τέτοιος φορέας που σε όλα τα στάδια δεν θα υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στο κεντρικό κράτος, λέτε? Θα χρηματοδοτείτε. Όχι, όχι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας τέτοιος φορέας, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα διαχειριστεί, μετά πάμε στον τρόπο πώς θα διαχειριστεί τα απορρίμματα, θα τα διαχειριστεί με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που δεν κακοποιούν το περιβάλλον και τους ανθρώπους, που είναι η ανακύκλωση στην πηγή, η ανάκτηση των υλικών και η επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλικών. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά το επιχειρηματικό κέρδος. Το επιχειρηματικό κέρδος δεν μπορεί να κάνει ανακύκλωση. Γιατί όλοι έχουμε δει με τα μάτια μας ότι σε συνθήκες κρίσης τα ανακυκλωμένα προϊόντα είναι εμπορεύματα. Λοιπόν, δεν βρίσκουν αγορά για να τα πουλήσουν και τι τα κάνουν, είτε τα καίνε τα 14 εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά, είτε τα θάβουν. Ναι, πηγαίνουν και τα θάβουν. Τα ανακυκλωμένα προϊόντα πηγαίνουν γιατί είναι εμπορεύματα, δεν βρίσκουν συμφέρουσα τιμή για να τα προωθήσουν και πηγαίνουν και τα θάβουν. Και ανακύκλωση δεν γίνεται. Δεν θα αλλάξουμε επομένως εμείς αυτά που γνωρίζουμε και θα καταργήσουμε την ανακύκλωση, πρέπει να καταργήσουμε το επιχειρηματικό κέρδος. Αυτό που εμποδίζει να γίνει η ανακύκλωση και να γίνει και σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν είμαστε σε τέτοιες συνθήκες πάντως τώρα. Ναι. Πρέπει να τις φτιάξουμε. Πρέπει να τις φτιάξουμε, γιατί άμα δεν τις φτιάξουμε. Ακριβώς αντίθετο είμαστε. Οι συνθήκες είναι πολύ άγριες, αυτές που ζούμε, και πρέπει να αποφασίσουμε να ανατρέψουμε μια τέτοια πολιτική. Και σε αυτή την πορεία, στην πορεία δηλαδή ανατροπής αυτής της πολιτικής, θα υπάρξουν και ανάσες, θα μπλοκαριστούν και ακραίες τέτοιες πλευρές όπως βλέπουμε
πάνω στη χωματερή των όνων λιωσίων της φυλής σήμερα να πηγαίνουν 2 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο και να θάβονται ένας πάνω στον άλλον, θα φτιαχτούν και πράγματα θα βελτιωθεί η ζωή. Αν δεν αποφασίσουμε όμως να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, θα καθόμαστε δημοσιογραφικά κι εμείς, όπως και εσείς που είναι η δουλειά σας, να παρακολουθούμε έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και λένε ότι οι θάνατοι από νεοπλασίες σε ολόκληρη εκείνη την περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 33%, ενώ στην υπόλοιπη Αττική δεν ξεπερνάνε, που υπάρχει πάλι αύξηση, το 12%. Αυτό θα... δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ή θα συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, πρέπει να αποφασίσουμε να την ανατρέψουμε. Εμείς γι' αυτό θα είμαστε και με το λαό της Αττικής, που από ό,τι είδαμε σήμερα με μεγάλη χαρά, τα σωματεία εκεί της περιοχής έχουν ανακοινώσει ότι στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου θα έρθουν με τα αιτήματά τους, θα έρθουν με τα ψηφίσματά τους, θα είναι και εκεί με τη φυσική τους παρουσία απ' έξω για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται και δεν αφορά μόνο τα απορρίμματα, αφορά όλες τις συνθήκες ζωής όλες εκείνες της περιοχής, που είναι η πίσω αυλή. Τα σχολεία, βλέπετε καθημερινά, πέφτουν τα ταβάνια, πλημμυρίζουν, γίνονται τα προαύλια πισίνες, κέντρα υγείας δεν υπάρχουν. Μόνο στο κέντρο υγείας των Άνω Λιωσίων φύγανε τον τελευταίο μήνα και οι 3 γιατροί από τους ελάχιστους που είχε φύγανε και δεν έχουν αναπληρωθεί. Υπάρχει μια τραγική κατάσταση, επικίνδυνη κατάσταση, που υποβιβάζει τη ζωή όλων των ανθρώπων, του 1,5 εκατομμύριου εργατών, υπαλλήλων, επαγγελματοβιοτεχνών που ζουν και με δυσκολία τα φέρνουν βόλτα σε όλες αυτές τις περιοχές. Κλείνοντας, κύριε Πρωτούλη, η νέα Περιφερειακή Αρχή και ο νέος Περιφερειακός ο Νίκος Καρδαλιάς έχουν δείξει αυτά τα πρώτα βήματα γραφής διάθεσης, συνένεσης και συνεργασίας με τις παρατάξεις της μειοψηφίας της αντιπολίτευσης. Είναι 15 μέρες συνεχίζει. Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το κρίνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα σας άλλαξαν γραφεία. Ναι, έχουν γίνει αρκετές τέτοιες αλλαγές. Με γραφεία, καινούργια κτίρια κτλ. Υπάρχει θέμα. Να μείνουμε στην ουσία εμείς. Όλα θα κρυθούν από την πορεία της εφαρμοζόμενης πολιτικής, από το αν θα δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζόμενων. Εμείς ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα να συνεννοηθούμε εκεί που υπήρχε ανάγκη να λυθούν ζητήματα και να αντιπαρατεθούμε και πολύ σκληρά εκεί που βλέπαμε ότι οι πολιτικές έρχονται και αφήνουν πολύ βαριές συνέπειες στο λαό μας. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε. Και ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή δύναμη.